ο Νικηταράς είναι αδιαμφισβήτητα ο πιο ανιδιατελής από όλους τους πρωταγωνιστές της Ελληνικής Επανάστασης. Συμμετείχε σε όλες σχεδόν τις μάχες του Μοριά, θέτοντας πάντα και προτάσσοντας το εθνικό συμφέρον και δίχως να βλέπει ιδία ωφέλη. Γι' αυτό το λόγο και η οικογένειά του πεινούσε και λιμοκτονούσε και ο ίδιος κιόλας πέθανε πάμφτωχος μετά από πολλά χρόνια. Στέκομαι στον Νικηταρά λόγω της ανιδιοτέλειάς του, διότι αυτή είναι η ουσία του ήρωα. Το ότι ηθικά διδάγματα, δηλαδή, αφήνει γενικότερη στάση ζωής σου στις επόμενες γενιές και σε δευτερεύοντα βαθμό στο τι πέτυχες ή δεν πέτυχες στα πεδία των μαχών. Διότι πολλοί ήταν εκείνοι που πρωταγωνίστησαν στις μάχες, αλλά εν αντιθέσει με τον Νικηταρά, δεν προέτασαν το εθνικό συμφέρον, αλλά έβλεπαν τα αμιγώς προσωπικά του συμφέροντα και την ιδιοτέλεια. Γι' αυτό το λόγο, τόσο τον Νικηταρά, τόσο τον Καραϊσκάκη, τον Κολοκοτρώνη, όπως και τον Μαυροκορδάτο, όπως και τον Καποδίστρια και λίγους, το τονίζω, λίγους ακόμη, οφείλουμε να τους μνημονεύουμε μέχρι σήμερα. Λόγω των ηθικών αρχών και αξιών που πρέσβευαν είτε στο σύνολο είτε σε μέρος του βίους τους.